Μαλλιά σε ερωτεύτηκα, με τα δειλιά μαγεύτηκα. Εντάξει, παιδιά, ντοκιουμένταρι Κωνσταντίνος Αργυρός, τρέλα μα και τι τρέλα. Καραντίνα και κορδέλα. Σε αυτό το διάστημα, λοιπόν, εγώ έψαξα πάρα πολύ τον εαυτό μου και συναισθηματικά, αλλά και προσωπικά, αλλά και μουσικά. Και εκείνη την περίοδο κιόλας χώρισα. Αυτό ήταν απίστευτα, δηλαδή, στην ψυχολογία μου, η επαγγελματική μου καριέρα μου, με αριθμητικά μου έλεγαν, ας πούμε, από την εταιρεία ότι είσαι νούμερο ένα σε πωλήσεις, απ' την άλλη συναισθηματικά ήμουνα πολύ χαμηλά, οπότε αυτή η ισορροπία δεν ήξερα πώς να τη διαχειριστώ. Εκεί σε θέλω κάβουρα που περπατά στα κάρβουνα. Δύσκολο το παλατζάρισμα. Μα σε ψάχνω απεγνωσμένα στην Αθήνα μου. Αν έχετε απορία, λέω εγώ τώρα, για το πώς προέκυψε το τραγούδι Αθήνα μου και κυρίως το βίντεο κλιπ του, να σας τη λύσει αμέσως ο Κωνσταντίνος. Το Αθήνα, το οποίο Αθήνα προέκυψε όταν πήρα το φίλο μου το Λευτέρη τον Κιντάτο, του λέω: θέλω να κάνω ένα τραγούδι το οποίο να μιλάει για την Αθήνα μου. Λέει: τι ρυθμό φαντάζεσαι? Λέω: ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια που δεν μπορώ να σταματήσω να το τραγουδάω σε όλη μου τη ζωή είναι του Δημήτρη Μητροπάνου η Ρόζα. Από εκεί ήταν η έμπνευσή μου για αυτό το τραγούδι. Οπότε μόλις στείνει το κάδρο ο Γιάννης, μου λέει: ωραία, τραγούδα λίγο, πάμε πρόβα. Λοιπόν, ό,τι βλέπετε σε αυτό το βίντεο κλιπ είναι η πρόβα. Μια χαρά βγήκε εδώ που τα λέμε, ήταν και μέσα στην καραντίνα, όλα καλά και όλα ωραία. Αλλά πόσο ωραία, με όρους social media. Και αρχίσανε να με κάνουν tag διάφοροι, να το βάζουν, ξέρω εγώ, να με ταγκάρουν στο Instagram, να το ακούω κτλ. Σε μια φάση με το που βλέπω το πρώτο tag και βλέπω το Μπαρθενώνα και το τραγούδι μου. Εκείνη τη στιγμή άρχισα να δακρύζω. Και να αρχίζει να με πιάνει μια φάση ότι δεν ξέρω, ταξίζω αυτό το πράγμα που συμβαίνει. Άντε πάλι. Κάποιος να στηρίξει ψυχολογικά το αγόρι, ρε παιδιά. Κορίτσια, τι κάθεστε?